Καλησπέρα σας κύριε Βεσίλτζη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλήθεια είναι. Να είσαι καλά, έχω να σε ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, έχουμε πολλά χρόνια να μιλήσουμε. Και, ναι, ναι, πολλά χρόνια και ενώ έχω πάρει μια απόφαση και δεν βγαίνω σε ραδιόφωνο κλπ. Επειδή έζησες τότε εκείνη την εποχή και εσύ μαζί μου, γι' αυτό και σήμερα αποφάσισα να βγω στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι αλήθεια, είναι αλήθειες όλα αυτά που είπα και τα πιστεύω πάρα πολύ, έντονα, ακράδαντα όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αλήθεια αυτό που είπα, γιατί δεν μιλήσαμε και εκτός αέρα, ούτε να συνεννοηθούμε. Άλλωστε εσείς είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις πάρα πολύ. Ξέρετε δηλαδή πού πατάτε και πού βρίσκεστε όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι ξέρω αυτό. Την εκτίμηση που έχεις για το πρόσωπό μου και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός αυτό, γιατί όλοι έχουν φίλους όταν είναι παράγοντες. Όταν φύγουν από εκεί δεν τους θυμάται κανένας. Ναι, όλοι. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εγώ έχω την τύχη, ευτυχώς δηλαδή, έχω την τύχη, όπως είπες προηγουμένως, ο κόσμος να με αγαπάει, να με εκτιμάει, να με σέβεται και να θυμάται εκείνες εποχές που περάσαμε μαζί. Γιατί τις εποχές εκείνες περάσαμε όλοι μαζί, δεν τις πέρασα μόνος μου. Τις πέρασα μαζί με φιλάθλους, μαζί με τους φιλάθλους όλους. Εκεί μέσα έκανα πάρα πολλούς φίλους. Τους πέρασα μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι, παρόλο που χάναμε κάθε χρόνο, μου λέγανε δεν πειράζει του χρόνου. Εσύ να είσαι καλά, να είσαι γερός, να είσαι προστάρης και εμείς μαζί, και γεμίζαμε γήπεδα όταν η ομάδα ήταν, ξέρεις, πολύ στα άσχημά της. Όταν, γιατί όλοι ξέρεις τρέχουν όταν η ομάδα πάει καλά. Βέβαια. Οι φίλαθλοι, γι' αυτό το τονίζω αυτό πάντοτε, ότι εκείνες τις μεγάλες μέρες τις περάσαμε όλοι μαζί. Και την επιτυχία και η επιτυχία την οποία είχαμε ανήκει σε όλους μας. Και σε μένα και στη διοίκηση και στους φιλάθλους, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μας και μας δίνανε δύναμη κάθε χρόνο, όταν σε πάρα πολλά μάτς χάναμε από απίθανους αντιπάλους λόγω του ότι η ομάδα δεν είχε ακόμη δέσει. Αλλά εκείνο το προχώρα και εμείς είμαστε μαζί, εμείς στεναχωριέσαι από του χρόνου πάλι κλπ. Μου έδινε τη δύναμη να συνεχίζω, γιατί κανονικά μετά από εκείνες τις κατραπακές που τρώγαμε έπρεπε, όποιος και να ήταν, έπρεπε να φύγει απαγοητευμένος. Τι υπήρχε τότε, ένιωθε, ήταν διαφορετικός ο κόσμος κύριε Βεσίρτζη και λειτουργούσε έτσι. Τελείως διαφορετικό. Τι είχε. Τότε υπήρχε, τότε βασικά υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό. Τότε δεν ήταν. Η διαφοροποίηση, να σου πω μία, ότι όλα τα μάτια βλέπαμε οι φίλοι και των δύο ομάδων. Έτσι. Άσχετα αν στο πάω κάτω, μας χωρίζαμε μισούς από εδώ και μισούς από εκεί. Ήταν τελείως διαφορετικά. Ερχόταν για την ομάδα, φωνάζαν για την ομάδα. Ασχολούνταν όλη την ημέρα για αυτή την ομάδα. Είχε γίνει αγάπη του φιλάθλου τότε εκείνη η ομάδα και υποστηριζόταν πάρα πολύ από τους φιλάθλους. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχε και υπομονή αυτό που είπατε πριν από λίγο. Υπομονή τεράστια υπομονή. Που δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια η υπομονή. Που ήμασταν στην τρίτη θέση, δεν θυμάμαι καλά που ήμασταν. Είχαμε 5.000 μέσα από τον Παναθηναϊκό και 5.000 περίμεναν να παίξουν, παρακαλούντας να μπουν μέσα. Ήταν μια άλλη εποχή, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και γι' αυτό δεν έχεις και απαγοητεύεσαι κιόλας. Όταν χθες, ας πούμε, που γύρισα λίγο τηλεόραση να δω τον Ολυμπιακό, πρέπει να είχε μέσα 50 άτομα, 60 άτομα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Από ό,τι είδα, μπορεί να είναι και να κάνω και λάθος και να είναι 250. Δηλαδή μια ομάδα έτσι, η οποία δυστυχώς πρωταγωνιστεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έτσι. Τελείωσε αυτό το άθλημα, το έχουν τελειώσει. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Βεζιρτζή, ότι είστε ίσως και ο μοναδικός που γιορτάζετε δύο φορές το χρόνο, μία στην ονομαστική σας εορτή και μία στις 26 Μαρτίου, γιατί όλοι εσάς θυμούνται
στις 26 του Μαρτίου, όπως πριν από λίγες μέρες, δηλαδή αυτή η φοβερή στιγμή, η φοβερή επέτειος τέλος πάντων της Γενέβης. Απλά εγώ προχθές, κύριε Πρόεδρε, σοκαρίστηκα όταν είδα δίπλα στον τίτλο, στην επέτειο δηλαδή της Γενέβης, ότι έχουν περάσει 31 χρόνια. Έχουν περάσει 31 χρόνια. Είμαστε 31 χρόνια πιο μεγάλοι από τότε. Είναι πολλά. Δεν το δέχομαι εγώ, κύριε Βασιλτή. Δεν το δέχομαι. Ήταν η απαρχή της δημιουργίας εκείνης της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ και τους στόχους τους οποίους αλλάξαμε και δεν βάλαμε μόνο στόχο το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είχαμε βάλει στόχο να πάρουμε και το κύπελλο Ευρώπης, το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ήταν η απαρχή εκείνης της δημιουργίας μεγάλης ομάδας, ήταν οι επόμενες μεταγραφές που γίνανε την περίοδο εκείνη εκεί, μετά το καλοκαίρι, μετά τη Γενέβη, οι μεγάλοι παίκτες οι οποίοι ήρθανε, η ελληνοποίηση του Μπρέλεβιτς, υπήρχε ένα πιστεύω σε όλους μας. Και όταν μιλάω σε όλους μας, έτσι, όχι μόνο στη διοίκηση, φιλάθλους, σε όλους που κοιτάμε και με τις μεταγραφές που έχουμε κάνει, ότι πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και ένα πρωτάθλημα Ευρώπης, το οποίο θα ήταν και η μοναδική ομάδα τότε, έτσι, δεν είχε πάρει τότε καμία άλλη ομάδα πρωτάθλημα Ευρώπης. Και την επόμενη χρονιά πήραμε το πρωτάθλημα Ελλάδας και φτάσαμε να παίξουμε στο Final Four, που άλλες στιγμές εκείνες εκεί, συγκινητικές, άλλες στιγμές που πέρασε εκείνη η ομάδα με χιλιάδες άτομα, εκατομμύρια μάλλον, αν ήταν γήπεδο που έπαιρνε 500.000 θα γέμιζε, να θέλουν να έρθουν στην Αθήνα να δουν το Final Four. Και το χάσαμε γιατί μόνο εγώ ξέρω γιατί το χάσαμε. Εκείνο θα ήταν ακόμη συνέχεια μέχρι σήμερα ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτος σε όλα. Ήτανε μια άτυχη στιγμή, ένας άτυχος συνδυασμός ενός παίκτη ο οποίος δεν ξανά έπαιξε μπάσκετ από εκείνο του μάτς, ένας απίθανος, ο οποίος αν θυμάσαι μας είχε βάλει εκείνα τα τρία τρίποντα και χάσαμε το μάτς όταν είχαμε κατά γενική νομολογία την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, με διαφορά την καλύτερη ομάδα. Έτσι είναι, αλήθεια. Όπως επίσης πιστεύω ότι αν το Final Four δεν γινόταν στην Αθήνα και γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ θα το είχε πάρει περπατώντας. Γιατί το λέτε αυτό? Μας είχε πάει η Αθήνα. Ο ενθουσιασμός τότε ότι το έχουμε στη τσεπάκι μας, η πίεση την οποία δεχόμασταν και εμείς, αλλά και οι παίκτες και όλοι αυτοί που ήταν γύρω από την ομάδα για ένα εισιτήριο, αντί να ρίξουν όλο το βάρος πάνω στην προπόνηση και στην ηρεμία και στην ισχύα, γιατί τέτοια παιχνίδια θέλουν να έχει και την ηρεμία. Αυτοί όλη την ημέρα ασχολούνται με τα εισιτήρια. Γιατί τους πέρανε μπαμπάδες, μαμάδες, φίλοι, γνωστοί, φίλες, γυναίκες. Όλοι προσπαθούσαν να βρουν τότε ένα εισιτήριο. Βέβαια, και το μυαλό μας δεν ήταν ότι εμείς θα πάμε να παίξουμε. Το μυαλό μας ήταν πώς θα εξυπηρετήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους με εισιτήρια τα οποία δεν υπήρχαν. Δεν άφηνα σε ησυχία τους παίκτες, δηλαδή. Η Γενέβη και το πρωτάθλημα Ελλάδος είναι οι χαρούμενες εποχές, οι χαρούμενες ημερομηνίες. Εκείνο που φάει ένα φόρο είναι η πίκρα, η οποία δεν μου έχει φύγει ακόμη, και όταν τη θυμάμαι, δεν θέλω να τη συζητάω δηλαδή με κανένα, και όταν τη θυμάμαι λυπάμαι, γιατί ο ΠΑΟΚ θα ήταν και η πρώτη ομάδα που είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα Ευρώπης. Αλλά από εκεί και πέρα θα είδανε και στη συνέχεια για μια δεκαετία τουλάχιστον ότι καλύτερο υπήρχε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια που... Ναι, πολλά. Αλλά δεν ξεχνιούνται. Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι δεν δέχομαι τα 31 που διάβασα, ας πούμε, για την επέτειο της Γενέβης, ας πούμε. Αν κάτι... θα άλλαζε ο Νίκος Βεζιρτζής πριν το Final Four της Αθήνας, τι θα ήτανε τώρα μετά από τόσα χρόνια? Κοίταξε να δεις, είμαι χιλιοεπομένο, το έχω πει 100 φορές. Ένα λάθος που είχα κάνει, που δεν είχα πάρει τον Γκέλη. Μια τελειωμένη ιστορία με αυτό. Και εκείνο το λάθος ήταν που μας τύχησε τα πάντα. Ήταν τεράστιο λάθος, δικό μου δηλαδή. Δικό σας, ε? Δικό μου, γιατί πίστεψα
έτσι πίστεψα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πάντα τους παίκτες ναι. τους έπαιρνα εγώ και μετά έλεγα ότι κύριε προπονητά με αυτούς θα συνεχίσει. Από εκεί πέρα όμως σε εκείνη την περίπτωση έκανα το λάθος να ακούσω τον προπονητή. Τον προπονητή, και δυστυχώς, και αυτός, και αυτός πιεζόμενος φαίνεται από άλλους παίκτες, ξέρω ότι πιεζόταν κιόλας, δεν ήθελε το κοστάρ αυτό, ο οποίος θα μας έδινε άλλη διάσταση, δεν ήθελε στην ομάδα. Ήταν τελειωμένο και ακούσατε. Περασμένα ξεχασμένα. Ναι, περασμένα ξεχασμένα σίγουρα. Ήταν τελειωμένο του Γκάλι και, και ρωτήσατε. Τελειωμένο. Εκείνο θα άλλαζε. Εκείνο θα άλλαζε. Γιατί πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε. Γιατί μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Όλοι κάνουν. Εννοείται, αυτό θα σας έλεγα. Και εγώ έκανα πάρα πολλά λάθη. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου εκεί, μέχρι να γίνει εκείνη η μεγάλη ομάδα, κάναμε πολλά λάθη. Πολλές μεταγραφές, άχρηστες μεταγραφές, πολλά λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το λάθος όμως δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Ήταν το μεγάλο λάθος που έκανα. Περασμένα ξεχασμένα όπως λέτε, δεν πειράζει. Για να σταθώ για ένα λεπτάκι ακόμη σε αυτήν τη φοβερή στιγμή στις 26 Μαρτίου του 1991 στη Γενέβη που έχει γίνει και σύνθημα κτλ. Αυτό που δεν έχει φύγει ούτε ένα δευτερόλεπτο από το μυαλό σας ποιο είναι, ή αυτό πώς είναι μάλλον ένας άνθρωπος που ηγείται και πληρώνει στο τέλος της βραδιάς, όπως λέμε, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε τελευταία, στο τέλος της βραδιάς σηκώνει ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Μπορεί να περιγράψει σε ένα συνομιλητή του πώς αισθάνεται? Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφονται αυτές τις στιγμές. Δεν περιγράφονται αυτές τις στιγμές τις οποίες έζησα μετά το σφύριγμα της λήξης, έτσι. Ναι. Όπως όμως επίσης δεν περιγράφεται τι πέρασα το βράδυ μέχρι να ξημερώσει. Όπως δεν περιγράφεται τι έγινε όταν ανεβήκαμε στο αεροπλάνο και γυρίζαμε σε Θεσσαλονίκη. Δεν περιγράφεται όταν έβλεπες αυτόν τον κόσμο να κλαίει, να μην ξέρει, να χτυπιέται, να τρελαίνεται. Δηλαδή ήταν κάτι φοβερό. Ήταν κάτι φοβερό, όπως ήταν και φοβερό η υποδοχή η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, διότι από ό,τι έμαθα το βράδυ εκείνη εκεί, δεν πανηγύριζε στη Θεσσαλονίκη. Πανηγύριζε όλη η Ελλάδα. Στην Κρήτη είχαν βγει έξω στους δρόμους. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, φοβερές καταστάσεις και αξέχαστες, οπότε τα συναισθήματα τα οποία ένιωσα τότε δεν τα είχα νιώσει μόνο μετά τη λήξη φυρήματος, αλλά και συνέχεια. Ήταν κάτι το φοβερό, κάτι το οποίο εύχομαι να μπορούσε να ζήσει ο κάθε άνθρωπος, αυτά που είχα ζήσει εγώ τότε. Βέβαια. Από τότε μέχρι σήμερα και μάλλον φτάνοντας το σήμερα, κύριε Βεσιρτζή, τι έχει αλλάξει και το μπάσκετ έχει πάει εκεί που έχει πάει? Ακόμα και αυτό το παράδειγμα που αναφέρατε χθες για τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως για μας εδώ, για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να έχουμε καταφέρει να το πάμε εκεί τόσο χαμηλά το μπάσκετ. Και τόσο στενάχωρη όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για το ελληνικό του μπάσκετ, το οποίο έχει απαξιωθεί τελείως. Έχει απαξιωθεί. Υπάρχει τώρα ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα υπάρχει. Και έκανε και ζημιά, νομίζω, έκανε και ζημιά η Ευρωλίγκα, γιατί δεν δίνει το δικαίωμα σε ένα πρωταθλητή, ας πούμε, να παίξεις, να κάνεις μια ομάδα, να μπορέσει να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα για να πάει να παίξει. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο και λες ότι εγώ θα παίζω και τελευταίος να βγω, θα παίζω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Β' Εθνική πέρσι, την Α2 και έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Αν δεν έχεις την όθηση να βγεις πρωταθλητής στο πρωτάθλημα της χώρας σου για να μπορείς να παίξεις τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, καταλαβαίνεις ότι αρχίζει σιγά σιγά και φθήνει. Γιατί ο κάθε ένας ο οποίος ασχολείται με την ομάδα, λέγονται αφεντικά αυτοί, αλλά αυτοί εδώ οι οποίοι έχουν τις ομάδες, για ποιο λόγο να κάνουν επένδυση από τη στιγμή που ξέρουν ότι οι πρώτοι θα βγουν, οι τελευταίοι θα βγουν, δεν θα παίξουν πουθενά, του χρόνου πάλι θα παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Κατάλαβες, δεν δίνει κίνητρα. Δεν δίνει κίνητρα. Οπότε δεν κάνω άλλο την επένδυση που πρέπει να κάνει για να χτυπήσει ένα Παναθηναϊκό, ένα Ολυμπιακό κλπ. Οι οποίοι σήμερα, όχι σήμερα, αυτά τα χρόνια εξουσιάζουν το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή ομάδες οι οποίες κάποτε τις είχαμε εμείς έτσι για... Όχι μόνο εμείς, δηλαδή και ο Άρης. Τις είχαμε για να συμπληρώνουν απλώς το... τους αγώνες που έπρεπε να δώσουν. Ναι, ναι, ειδικά η κατάσταση ας πούμε εδώ στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό το λέω, είναι, ξέρω εγώ, να τα βολέψουμε, να τα φέρουμε βόλτα, να καταφέρουμε να βγάλουμε τη χρονιά. Κουτσά στραβά. Εντάξει, και ευτυχώς και στο... Και στον ΠΑΟΚ βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο τώρα, ο οποίος θέλει να έχει την υποστήριξη όλων, μα να του δώσουμε, ας πούμε, έστω ένα κίνητρο, ρε παιδί μου, να συνεχίσει. Γιατί από ό,τι βλέπω και καλή ομάδα έχει φτιάξει, αλλά και αρχίζει να νοικοκυρεύεται σιγά σιγά. Είναι... δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να την ανεβάσει την ομάδα, αρκεί να έχει και την υποστήριξη του κόσμου, έτσι. Γιατί χωρίς την υποστήριξη κανενός δεν αρχίζεις και εσύ ψιλοβαριέσαι και απαγοητεύεσαι. Την έχει την υποστήριξη από όλο το ΠΑΟΚ ή από όλη την οικογένεια, να το πω έτσι. Από ό,τι βλέπω τώρα στα μάτια πρωταθλήματος Κυπέλλου και λοιπά που έξω, δεν έχει αυτό που έπρεπε να έχει, γιατί σήμερα όλοι έπρεπε να ήταν δίπλα του, γιατί βλέποντας αυτό το, όταν ξέρεις, βλέπεις, μπαίνεις σε ένα γήπεδο και το βλέπεις ότι είναι γεμάτο, σου δίνει άλλη όθηση. Δεν είναι τα χρήματα τα οποία θα πάρεις από τις πράξεις, γιατί αυτοί δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσεις, ξέρω εγώ, το φροντιστή. Αλλά σου δίνει κίνητρο να συνεχίσει για να πας πιο ψηλά. Και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ανεβάσει την ποιότητα. Γιατί σαν ομάδα την είδα φέτος τελείως διαφορετική. Άσχετα αν έχει χάσει παιχνίδια τα οποία δεν χάνονται, και γιατί μέσα σε όλα είναι και η ατυχία, έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο η ατυχία. Δηλαδή έχει χάσει παιχνίδια τα οποία τα έχει κερδισμένα και στο τέλος χάθηκε. Αλήθεια λέτε. Κάποιο λάθος, κάποιο... Κλασικός ΠΑΟΚ. Ναι, όλων αυτών των χρόνων. Ναι, αλλά σιγά σιγά όμως μπορεί... Αυτά αλλάζουν, ξέρεις, από μια στιγμή στην άλλη. Όταν το ηθικό σου αρχίζει και ανεβαίνει, ανεβάζεις και το επίπεδο της ομάδας, και αυτές οι ομάδες που σήμερα χάνεις, αύριο μπορεί να βγάζεις και 20 πόντους διαφορά. Αλλά δεν υπάρχει και κίνητρο, σου είπα, δεν υπάρχει κίνητρο για να μπορέσεις να φτιάξεις μια τέτοια ομάδα που θέλεις. Δηλαδή κίνητρο, τι κίνητρο, να πάει να παίξεις σε αυτές τις άλλες διοργανώσεις που έχουν κάνει, Μάικλ, στο ελληνικό τον πάει, φτάσαμε σήμερα να μην παίζουν στην Ευρώπη μόνο οι δύο τελευταίοι. Αλήθεια λέτε. Σε κάποια διοργάνωση παίζει. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα. Έτσι είναι. Προέδρε, το ποδόσφαιρο το παρακολουθείτε? Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟ κανό. Είναι δυνατόν. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρεις και ξέρουμε όλοι, φέτος ειδικά πηγαίνει μια χαρά. Λοιπόν, και το μόνο που απορώ είναι πως χάσαμε παιχνίδια τα οποία ήταν δικά μας, και απορώ επίσης πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση με αυτή την ομάδα που έχει. Συμφωνώ. Γιατί χειρότερο Ολυμπιακό δεν έχω ξαναδεί εγώ, και όμως αυτός ο Ολυμπιακός είναι πάλι πρώτος με 10 βαθμούς και 12 βαθμούς διαφορά. Βέβαια, απίστευτα πράγματα γίνονται. Ένα κάτι που δεν πηγαίνει καλά. Ναι. Δεν φταίει μόνο ένας, φταίνε όλοι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είχαμε την ομάδα, γιατί αυτή δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τίποτα. Είχαμε την ομάδα, δεν σας άκουσα, δεν ακούστηκατε καλά. Που μπορούσαμε να το πάρουμε το ποτάθλημα. Ναι. Και ποιότητα ποδοσφαιριστών και εναλλακτικές λύσεις. Είχαμε πολλά πράγματα, μπορούσαμε να πάρουμε πολλά και ένα καλό προπονητή. Δεν θέλει κι άλλα. Δεν παίζουμε και στην Premier League, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζουμε, και η καλύτερη ομάδα κατά τη βαθμολογία είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν βλέπετε. Ο οποίος δεν βλέπετε, έτσι είναι. Μα δώσαν αφορμές, έδωσε ο ΠΑΟΚ αφορμές για να πάει τώρα μπροστά. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί και οι άλλοι δεν υπήρχαν. Άξιο απορίας, όσο ΠΑΟΚ έχασε παιχνίδια τα οποία δεν ξέρω.
τι να αναφέρουμε τώρα στον Ιωνικό και, και πού να αναφέρουμε. Ιωνικός Ατρόμητος, εκείνα τα δύο παιχνίδια ήταν. Και μετά, κύριε Βεζετζή, ο Ολυμπιακός εδώ. Εγώ ήθελα τον Πάο να ρισκάρει περισσότερο εδώ στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Στην κανονική διάρκεια. Κάνει όμως μια αξιολογότατη ευρωπαϊκή πορεία. Τώρα είναι, θα παίξει σε λίγες μέρες με τη Μαρσέη. Δηλαδή στην Ευρώπη φέτος πήγε καλά, πάρα πολύ καλά. Αυτό πιστεύω ότι είναι, μπορεί να είναι μικρή η διοργάνωση αυτή, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα όνειρο των Παοξίδων και των Ελλήνων φιλάθλων. Δηλαδή, να πάει μια ελληνική ομάδα να πάει και σε ένα τελικό, ας πούμε, μην το πάρει, έτσι. Να πάει στην Ευρώπη, να προχωρήσει στην Ευρώπη, γιατί οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν μεγάλο όνομα στην Ευρώπη, όχι στην πατρίδα σου, έτσι, όχι στο κράτος. Η Ευρώπη σε καταξιώνει μέσα στις μεγάλες ομάδες. Σε βάζει, ας πούμε, στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της Ευρώπης. Και πάω, μπορεί φέτος να... Γιατί τον έχω εμπιστοσύνη, να σου πω και κάτι το οποίο το έχω ζήσει κι εγώ στη μικρή θητεία αυτή που είχα. Ότι σε μεγάλα μάτς, εκτός έδρας, παίζει ακόμη καλύτερα. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι εγώ. Εκτός έδρας. Παίζει σαν μια μεγάλη ομάδα και έχει κάνει σπουδαίες μέχρι σήμερα νίκες με μεγάλες ομάδες εκτός έδρας. Οπότε αυτό μου δίνει ένα κίνητρο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δεν είπα να το πάρει, που μπορεί να το πάρει, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό. Με μεγάλη υπόθεση. Έτσι, μακάρι. Είναι μεγάλη υπόθεση οι ευρωπαϊκές τηλεοράσεις και οι ευρωπαϊκές φυλάδες να γράφουν για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Μην ξεχνάτε, μέχρι πρότινος δεν ήξερα ούτε το όνομα που λέγεται ΠΑΟΚ. Με φωνάζανε στη Θεσσαλονίκη όταν πήγαινα εγώ τότε και σε κάτι προετοιμασίες και λοιπά. Ναι. Και παιχνίδια τα οποία κάναμε εκτός έδρας ένα μάτς και φεύγαμε, ή δύο μάτς και φεύγαμε. Μας αποκαλούσε στη Θεσσαλονίκη, δεν μας αποκαλούσε ΠΑΟΚ. Επειδή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι ένας ακόμη πρόεδρος μετά από εσάς που γκρέμισε μια αυτοκρατορία, ο πρώτος ήσασταν εσείς, ο δεύτερος είναι ο κύριος Σαββίδης με την ποδοσφαιρική ομάδα, είναι πολύ αρνητικό, να το πω έτσι, για τον ΠΑΟΚ που λείπει ο κύριος Σαββίδης και δεν είναι κοντά στην ομάδα. Και θέλω και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαββίδη. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα το οποίο έχει. Όχι για τον οργανισμό αν είναι, όχι για τον ίδιο, για τον οργανισμό, για την ομάδα. Άλλο είναι όταν είναι ο επικεφαλής εδώ και άλλο είναι ότι οι άνθρωποι του να παίρνουν τις αποφάσεις και έντυπα. Άλλο είναι όταν βλέπουν τον Σαββίδη στην κερκίδα και άλλο είναι όταν βλέπουν αυτούς που είναι τώρα. Υπάρχει διαφορά πώς θα το κάνουμε. Γι' αυτό και ακούω ή διαβάζω πολλές φορές ότι γίνονται κάτι στις σκέψεις, κάτι αυτά, μιλάει μέσα Skype, μιλάει, τους κάνει. Άλλο είναι όταν βρίσκεται εδώ. Όταν δεν βρίσκεται εδώ, είναι διαφορετικά. Για τα όσα έχει καταφέρει. Καλά να είναι και να ξεπεράσει τι προβλήματα έχει, δεν ξέρω τι προβλήματα έχει. Και να ξαναεπιστρέψει πάλι και να βρει κοντά στην ομάδα που όπως βρισκόταν συνέχεια δηλαδή. Γιατί ναι. Αυτός υποτίθεται ερχόταν κάθε ένα μήνα και πολλές φορές ερχόταν και δύο φορές την ομάδα του. Συνεχώς και στα μάτς απ' έξω περίμενε την ομάδα κτλ. Σε όλα. Εντάξει, είναι και απ' έξω που περίμενε ήταν γιατί είχε τιμωρηθεί. Όχι, είχε τρέλα για την ομάδα. Είχε και έχει βασικά. Έχει τρέλα για την ομάδα. Ναι. Τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τον κύριο Σαββίδη και βέβαια, έτσι, να είναι κοντά. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν το χρειάζεται ή ποιος μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται τον πρόεδρο του να είναι επικεφαλής σε όλα. Να είναι από πάνω του, να είναι το μάτι. Λείπει κάτι από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Ορίστε. Λείπει κάτι από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ? Δηλαδή, αν ήταν δικό σας ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός, θα είχατε κάτι στο μυαλό σας να τον μπολιάσετε, να τον προσθέσετε στην ομάδα ή είναι ok? Δεν ξέρω. Αυτοί που είναι δίπλα στην ομάδα, αυτοί γνωρίζουν. Εγώ δεν είμαι δίπλα στην ομάδα, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένας ΠΑΟΚ να παίξει την Κυριακή, από την προηγούμενη Δευτέρα βλέπουν αυτή την ομάδα πώς πάει, τους παίκτες πώς πάνε και λοιπά. Έτσι, εμείς βλέπουμε την Κυριακή που βγαίνουν να παίξουν στο γήπεδο και εκεί κάνουμε και κριτική.
Από εκεί πέρα όμως ο προπονητής με το επιτελείο του βλέπει την ομάδα όλη τη εβδομάδα. Mm-hmm. Τους έχει δίπλα του, ξέρει τον ένα, ξέρει τον άλλο, ξέρει από τι πάσχει ο ένα, τι κάνει ο άλλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα, ειδικά η ψυχολογία. Δεν ξέρω τι να σου πω. Διοικητικά χρειάζεται ενίσχυση, λέτε. Ή είναι δυνατός, είναι εκεί που πρέπει. Διοικητικά δεν νομίζω να χρειάζεται ενίσχυση. Η ενίσχυση είναι, επειδή είναι επαγγελματικό πλέον το ποδόσφαιρο, η ενίσχυση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Να ξεπεράσει ό,τι εμπόδια έχει ο κύριος Σαββίδης και να βρεθεί γρήγορα δίπλα στην ομάδα. Αυτή θα είναι η μεγάλη μεταγραφή για μένα. Μάλιστα. Συμφωνώ. Πρόεδρε, κύριε Βεζιρτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε τη σκέψη σας μαζί μας εδώ στον Λίμπερο. Και... Να είσαι καλά και λείπετε. Λείπετε από το προσκήνιο. Όχι, είμαι κάτμαδης. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που ασχολήθηκα με τον ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πολλά τα χρόνια. Είναι από 20... Αν δεν κάνω λάθος, 24 ή 25 χρόνων όταν έγινε έφορος ποδοσφαίρος στην πολύ μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Έφορος, πολλά τα χρόνια. Υπήρχε ο τίτλος αυτός έφορος, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μα έφορος, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Λείπει... Στην ουσία, να σου πω την αλήθεια, ναι. Ο τίτλος αλλάζει, η ονομασία αλλάζει, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Όχι για μένα... Δηλαδή κάποτε υπήρχε ο έφορος, ο οποίος είχε γενικός αρχηγός, υπήρχε αυτά και τώρα υπάρχουν οι μάνατζερ και οι επικεφαλής, οι έμνηστοι. Ναι. Τότε όλοι ήταν άμνηστοι. Για μένα λείπει η τρέλα και ο τσαμπουκάς του, ο διοικητικός τσαμπουκάς του Βεζιρτζή. Αυτό και λείπει. Ο Σαββίδης που έφτιαξε αυτή την ομάδα στο ΠΑΟΚ, πήρε και το ποτάθμα και λοιπά, το κύπελα και τέτοια, δεν το έκανε γιατί έχει λεφτά ή ήταν σε όλα άψογος, είχε την τρέλα. Βέβαια. Έβαλε την τρέλα μπροστά γιατί χωρίς την τρέλα δεν γίνεται τίποτε. Πιστεύω το ίδιο επειδή το βλέπω που έχει τρέλα, πιστεύω γιατί πονάω εκεί, πιστεύω ότι έχει μια τρέλα για αυτός ο σημερινός ο πρόεδρος του μπάσκετ του ΠΑΟ και με την τρέλα αυτή μπορεί να τον ανεβάσει. Μακάρι. Και το εύχομαι δηλαδή από την ψυχή μου αυτό το πράγμα. Μακάρι και εμείς ευχόμαστε να είστε καλά κύριε Βεζιρτζή. Σε ευχαριστώ να είστε πάρα καλά. Πολύ, σε ευχαριστώ. Και εσείς. Να είστε εσείς. Καλά. Να είστε γεια σας. Καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.